Λοιπόν, τώρα φτάνουμε στη Μαδρίτη, προσγειωνόμαστε και όπως βλέπετε είναι βράδυ, οπότε ναι, άλλη μια βραδινή πτήση. Μόλις φτάσαμε στη Μαδρίτη, ως συνήθως με νυχτερινές πτήσεις και εδώ είναι το δωμάτιό μας. Δηλαδή, συνέχεια αυτό το πράγμα. Έχουμε μόνιμα νυχτερινές πτήσεις. Δείτε εδώ. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο στην Grand Via, όσοι ξέρετε από Μαδρίτη. Και είναι όλα στα πόδια μας. Τέλεια. See you tomorrow, guys, γιατί τα έχουμε παίξει. Λοιπόν, ξέχασα στο μπάνιο, έτσι. Θα σας το δείξω όμως. Τίποτα δεν μένει χωρίς το βίντεο μου. Βλέπετε, ακόμα ούτε τσάντα δεν έβγαλα και δείχνω σε εσάς τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, πολύ ωραίο το μπάνιο. Μου θυμίζει λίγο Old Hollywood. See you! Εδώ η Λαμπρίνα, ξεκινάμε το πρωινό. Στη Μαδρίτη, έτσι. Τι βλέπεις, κοιτιέται ακόμα, δεν ξέρει τι να πάρει. Θα σας κάνω εγώ ένα mini tour με το τι έχει εδώ. Φρούτα βλέπετε. Αυτό πρέπει να είναι κακάο ή όχι. Α, ναι, βέβαια για τα τσουρίτος. Δεν τα λες και πολύ μικρά βέβαια τσουρίτος, τσούρος τα λες. Ψωμάκια. Toasters. Εδώ όλα τα συναφή με πρωινό. Βεβαίως, όπως πάντα. Γιαουρτάκια. Αγγλικά, sweet corner. Μας ενημερώνει κιόλας η Λαμπρίνα ότι μας έχει γραμμένους, ok. Φυσικά έχει και καφέ. Για να συνεχίσω. Από εδώ βλέπουμε αλλαντικά όλων των ειδών. Εδώ, για να δούμε. Αυγά, τέλεια. Αλλά και English breakfast. Εδώ θα κάτσουμε να φάμε το πρωινό μας. Μια χαρά με θέα Grand Via. Λοιπόν, οι αλλημερές επιλογές μου προς το παρόν είναι αυτές. Όχι το ψωμάκι, θα δώσω ένα στη Λαμπρίνα. Και αυτά. Οκ. Okay. Θα σας αφήσω για να φάω. Λαμπρίνα. Στην Grand Via και τώρα θα σας πω, είμαστε 10 χρόνια μετά ακριβώς. Ήταν Ιούλιος του 2012, τώρα είναι Ιούλιος του 2022. Ακριβώς, να αλλάξει η Μαδρίτη. Μας άρεσε πολύ όταν ήρθαμε την πρώτη φορά. Τώρα να δούμε αν είναι ok ακόμα η πρωτεύουσα της Ισπανίας. Εξερεύνηση λοιπόν με τα πόδια στη Μαδρίτη. Είναι μια πολύ εύκολη που περπατήσεις γενικά. Έχει κοντά τα αξιοθέατα και γενικά περνάς και ευχαριστά το χρόνο σου βλέποντας τα καταστήματα στην Grand Via, διάφορα άλλα. Έχει αρχίσει και κάνει πολύ ζέστη στη Μαδρίτη. Ενώ όταν βγήκαμε έξω και ήταν 10 το πρωί, εντάξει, είχε μια δροσιά σχέση με Βαλένθια και Μασσαλία, ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά τώρα όχι. Θα φτάσει λέει 38. Κάποιος να μας σώσει. Ελπίζω να έχει περισσότερη δροσιά σχέση. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Plaza de Cibeles και γενικά κάνουν κάποια έργα, αλλά βλέπετε εδώ. Εδώ που ομάδες της πόλης πανηγυρίζουν γενικότερα στις κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Πολύ ωραίο σημείο, με πολύ ήλιο βέβαια τώρα. Λοιπόν,
Εδώ είναι από καλύτερη οπτική γωνία. Πολλά αυτοκίνητα, αλλά οκ. Okay. Πολύ ωραία εδώ. Στην Κάγια Σεράνο, που έχει πολλά καταστήματα. Γενικά νομίζω ότι ίσως έπρεπε να επιλέξουμε ένα ξενοδοχείο στη Κάγια Σεράνο κοντά, γιατί έχει λίγη περισσότερη ηρεμή από την Γκρανδία, δεν είναι τόσο hectic. Δεν ξέρω, ίσως την επόμενη φορά νομίζω ότι θα είναι καλύτερη. Τώρα έρχεται η Λαμπρίνα και καθόμαστε για ένα καφέ. Buenos días. Ξεκινάμε πάλι την πεζοπορία μας στους δρόμους της Μαδρίτης και πάλι κατευθυνόμαστε για γεύμα. Καθόμαστε για μεσημεριανό και κατευθυνόμαστε αμέσως στο ξενοδοχείο να ετοιμαστούμε για το βράδυ, όπως βλέπετε εδώ, για να πάμε σε ένα γνωστό μαγαζί. Νυχτερινή διασκέδαση στη Μαδρίτη.
σας δείχνουμε τη νυχτερινή ζωή της Μαδρίτης. Okay, όχι και πολύ νυχτερινή, 10 η ώρα, αλλά whatever. Για την ταλαιπωρία μας, από το ένα μέρος στο άλλο, νυχτερινή τη λες. Δεν βγαίνουμε και πολύ αργά, θα έλεγα. Δεν βγαίνουμε πολύ αργά. Γύρω στη μία η ώρα είμαστε σπίτι συνήθως. Και πολύ. Outfit. Πίσω στο ξενοδοχείο μας μετά το δείπνο, πάμε να δούμε την ταράτσα μας πως είναι και ίσως κάτσουμε και για ένα ποτό εφόσον είμαστε στο ξενοδοχείο μας. Grand Via, το βράδυ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σε αυτό το κτίριο που είναι γνωστό κλαμπ μόνο για μέλη της πόλης Μαδρίτης. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποια γυρίσματα για το κόμμα του Μόντε Κρίστο, που είναι ο Ουίλιαμ Λέβι. Τελικά η χθεσινή νύχτα αποδείχτηκε πολύ μεγάλη. Ξυπνήσαμε ξανά στις 5 το πρωί, τέλος πάντων, να μην τα απολογώ. Εδώ είμαστε τώρα σε μια άλλη ταράτσα της πόλης που έχει πολύ ωραία θέα και πισίνα. Ξέρα, τα 3 βαθμούς σήμερα. Μόνο. Μόνο. Ήζες. Γιατί, δεν σ' αρέσει. Καλά είναι, πολύ δροσιά. Θα πάμε να σε κουραστούμε. Οκ, Λαμπρινά, το πρόβλημα είναι 43 βαθμοί, όχι η μπαταρία. Ναι, νομίζω. Ναι, έχω μπαταρία. Οκ. Μόλις φάγαμε και τώρα πάμε να πιούμε ένα καφέ αλλού. Τώρα είμαστε πίσω στο ξενοδοχείο μας για ένα refreshment, ένα καφέ και ένα χυμό έτσι λίγο να κάτσουμε. Και εντωμεταξύ, σας είπα χθες ότι είχαμε δει τα γυρίσματα του Ουίλιαμ Λέβι και τώρα τον πετύχαμε εδώ, πραγματικά εντελώς τυχαία. Δεν ξέρω, τον βλέπετε εκεί πίσω τώρα και έχουμε και τη φωτογραφία από το χθεσινό βράδυ. Τι να πω. Ναι, ετοιμαζόμαστε, Λαμπρινά, εντάξει. Εγώ το βράδυ και φέρνω. Bye bye, Madrid. Αυτή είναι η ώρα να φτιάξει.
στο επόμενο και να μας γράψετε τα σχόλιά σας για αυτό. Φιλιά πολλά και από τη Λαμπρίνα.